διαφέθηκαν οι 8 συλληφθέντες με την κατηγορία της παρεμπόδισης έργων και άσκησης βίας στην υπόθεση της όδευσης του αγωγού ΤΑΠ από τα Τενάκη των Φιλίππων. Η δικάσιμος ορίστηκε για τις 12 η ώρα το μεσημέρι της Πέμπτης. Ήμασταν για μια μέρα πολιτική κρατούμενη στην ουσία. Δεν παρανομήσαμε σε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα. Πολιτική κρατούμενη ήμασταν για μια μέρα γιατί έτσι αποφάσισε η Χούντα του ΤΑΠ. Στείλατε εσείς το πρώτο μήνυμα και μας δίνατε κουράγιο να συνεισφέρουμε στο δικό σας μήνυμα ότι δεν περνάνε οι εντολές του ΤΑΠ τόσο. Δεν κάναμε τίποτα, δεν παρεμποδίσαμε καμία εργασία. Ήμασταν εκεί για να ελέγξουμε αν τηρείται η νομιμότητα. Έστειλε ηχηρό μήνυμα η κοινωνία της Καβάλας προς τα στελέχη του ΤΑΠ και δυστυχώς προς αυτούς που δώσαν την εντολή, κυβερνήσεις και όποιους, να τραβήξουμε αυτά που τραβήξαμε μια μέρα. Σας ευχαριστούμε όλους. Λίγο μετά τις 9 η ώρα το πρωί μεταφέρθηκαν στο δικαστικό Μεγάλο Καβάλας τα 8 άτομα που συνελήφθησαν στα Τενάκη των Φιλίππων την 3η 26 Ιουνίου, ευρισκόμενοι εντός της ζώνης εργασιών του ΤΑΠ στην περιοχή και τα οποία πέρασαν τη νύχτα στα κρατητήρια. Ναι, σήμερα το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης στα πλαίσια του αυτοφόρου πάντα, εντός της τριημέρου προθεσμίας που προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία τριήμερος προθεσμία λίγη αύριο το μεσημέρι και όρισε δικάσιμο αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Το αν θα συζητηθεί η υπόθεση αύριο ή θα αναβληθεί περαιτέρω εξαρτάται από τους κατηγορουμένους αν μπορούν να είναι αύριο εδώ ή αν οι συνήγοροι μπορούν να παραστούν και δεν έχουν κάποιο κόλλημα. Από ό,τι άκουσα όμως μέσα, ένας από τους συνηγόρους έχει ήδη πρόβλημα το να παραστεί αύριο. Συνεπώς υποθέτω ότι θα υποβληθεί νέο αίτημα αναβολής αύριο στις 12 το μεσημέρι και πλέον η δικάσιμος θα πάει σε τακτική, σε μια ρητή δικάσιμο που λέμε. Αφέθεσαν ελεύθεροι βεβαίως οι κρατούμενοι λόγω του ότι είναι γνωστής κατοικίας και δεν υπάρχει κίνδυνος να μην εμφανιστούν αύριο στο δικαστήριο. Και αναμένουμε αύριο την έκβαση της υπόθεσης. Εκτίμησή μου είναι ότι θα αναβληθεί και αύριο η υπόθεση. Σύνορα μας κορπίζουν ο αγώνας μας εγώνας. Οι υποστηρικτές έκαναν αισθητή την παρουσία τους φωνάζοντας συνθήματα κατά της όδευσης του αγωγού ΤΑΠ και υπέρ της άμεσης απελευθέρωσης των συλληφθέντων. Ωστόσο τα βλέμματα τράβηξε η λιποθυμία του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου του Δημού Καβάλας, Θέμη Καλπακίδη, ο οποίος για 7η συνεχόμενη μέρα βρισκόταν σε απεργία πείνας. Ο ίδιος κατέρευσε λίγο μετά την είσοδό του στην αίθουσα του δικαστικού Μεγάρου και αμέσως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχίζει, λυγίζει η ψυχολογία του, το κορμί του κρατάει και δέχεται μεγάλη ψυχολογική πίεση του Καλπακίδης. Εύχομαι Θεός να του δίνει κουράγιο γιατί αυτός δίνει σε όλους μας κουράγιο και θα αντέξουμε όλοι μαζί. Μπαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης και εξ όσων γνωρίζω από το φάκελο της δικογραφίας, η κατηγορία είναι αδύναμη. Έχει πολλά τρωτά σημεία και από εκεί και πέρα είναι πλέον θέμα πραγματικών γεγονότων να αποδειχθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει το σχετικό άρθρο του ποινικού κώδικα με το οποίο πηγαίνουν κατηγορούμενοι. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά, εκεί θα πατήσουν οι συνάδελφοι δικηγόροι. Εγώ θα μου είπαν ότι θα με προτείνουν ως μάρτυρα υπεράσπισης και έχω προσφερθεί να καταθέσω ως μάρτυρας υπεράσπισης. Αυτό όμως όταν θα κριθεί υπόθεση στην ουσία.
Νομίζω ότι έχουν πολύ καλές πιθανότητες να απαλλαγούν τελείως από την κατηγορία.